Καλημέρα κυρία Γκογκάκη. Καλημέρα κύριε Βούλγαρη. Τι ακριβώς συνέβη, γιατί περνάνε και τι δεν περνάνε τώρα. Εδώ είναι, έχουν βάλει μπροστά τα γλυκά νερά και από πίσω γίνεται της κακομοίρας. Να πούμε ότι είναι και για την υπόθεση στα γλυκά νερά, αλλά και για την υπόθεση της καθαρίστριας, ότι είναι αποτρόπες πράξεις που είναι καταδικαστές, γιατί χρειάζεται, μπορεί άλλα να προβάλλονται κτλ. Αλλά τα σωματεία έχουμε τοποθετηθεί, έχουμε πάρει θέση και εδώ πρέπει να βρεθούν στο στόχαστρο οι πραγματικοί κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που αποτελούν το έδαφος, που αναπτύσσονται όλα αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και με τα γλυκά νερά και με την καθαρίστρια το τελευταίο διάστημα. Μια απίστευτη υπόθεση και αυτή. Έτσι πήγε η γυναίκα για το μεροκάματο και βρέθηκε. Είναι αυτό. Γι' αυτό εμείς καλούμε και τις συναδέλφες, τις εργαζόμενες που είναι εγκλωβισμένες σε αυτούς τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που είναι θύματα ουσιαστικά αυτών των αποτρόπων πράξεων, να οργανωθούν, γιατί η μόνη απάντηση είναι μέσα από τα σωματεία τους, τους γυναικείους συλλόγους κτλ. Συλλογικά να απαντήσουμε απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι η καταγγελία που βγάλαμε, που αναφερθήκατε και εσείς. Να πούμε ότι δεν είναι μοναδική, κύριε Βούλγαρη. Για πείτε μας. Που αποκαλύπτει πραγματικά αυτό που λένε πολλές φορές στο σωματείο και το καταγγέλνουν με την εργασιακή γαλέρα που επικρατεί μέσα στους χώρους δουλειάς. Αν έχετε παρακολουθήσει όλο το προηγούμενο διάστημα, τους τελευταίους χρόνους, εμείς καταγγέλαμε και με παρεμβάσεις μας προσπαθούσαμε να πάρθουν μέτρα. Λέγαμε, μιλούσαμε για υγειονομικά πρωτόκολλα, κομμένα και καλύτερα τα μέτρα των εργοδοτών, ειδικά στο χώρο των σούπερ μάρκετ. Και τώρα ερχόμαστε σήμερα που οι συνάδελφοι απολύονται γιατί ζητούν τα αυτονόητα. Δηλαδή το θετικό κρούσμα COVID, ο συνάδελφος εργαζόμενος στα σούπερ μάρκετ που νόσησε από κορονοϊό, να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται. Δηλαδή να δηλωθεί ως ασθενής και να πάρει το επίδομα ασθενής κτλ. Και όχι με το έτσι θέλει η εργοδοσία να το επιβάλλει επιπλέον ώρες. Δηλαδή να τον αντιμετωπίζει ως προληπτική καραντίνα, που και αυτό εμείς το καταγγέλουμε. Και βάσει νόμου δηλαδή ισχύει ότι ο εργαζόμενος που έχει μπει σε προληπτική καραντίνα χρωστάει στον εργοδότη του τις μισές μέρες από αυτές που κάθεται στην προληπτική καραντίνα. Ναι. Και με τον τρόπο αυτό επιβάλλεται επιπλέον εργασία, επιπλέον ώρες εργασίας στους συναδέλφους, και αυτοί είναι χιλιάδες μέσα στα σούπερ μάρκετ που εξαναγκάζονται να δουλεύουν 9 ώρα, 10 ώρα, 12 ώρα, όπως θέλει ο εργοδότης. Ο συνάδελφος απολύθηκε για αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή διεκδίκησε το αυτονόητο. Ναι, είναι αυτό που λέει ο κύριος Χατζηδάκης, ότι θα γίνεται σε συνεννόηση με τον εργοδότη το 8ωρο και θα μπορείς να δουλέψεις λίγο παραπάνω. Είναι μια απάντηση στον κύριο Χατζηδάκη. Δεν έχουμε απαντήσει και οι εργαζόμενοι το προηγούμενο διάστημα και με τις κινητοποιήσεις τους και με τις απεργίες, τόσο στις 16 όσο και στις 10, ότι τα παραμύθια τέλειωσαν. Δεν περνάνε στους εργαζόμενους, και ειδικά σε έναν κλάδο όπως είναι το εμπόριο, που διαθέτει του χρόνου εργασίας, που η δουλειά τις Κυριακές, τα 10 ώρα και τα 12 ώρα, είναι καθεστώς. Που ο εργοδότης έχει εξασφαλισμένο ένα πλούσιο νομικό οπλοστάσιο όλα τα προηγούμενα χρόνια και μπορεί να επιβάλλει ό,τι όρους εργασίας θέλει. Να σας πω ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε καταγγείλει την απόλυση, και είναι και άλλες οι απολύσεις, στην αδέλφια που ήταν σε αναρωτική άδεια. Συγγνώμη, για πείτε το πάλι αυτό. Είχε αναρωτική άδεια και απολύθηκε. Είναι εξώδικη, είναι στη μόδα πλέον. Ο εργοδότης, αφού αρρωστήσεις, αφού ζητήσεις κάτι, εξώδικα σου στέλνει την απόλυτή σου. Οι συναδέλφοι, και άλλοι συναδέλφοι στη συγκεκριμένη επιχείρηση, απολύθηκαν ενώ βρίσκονται σε αναρωτική άδεια. Ο λόγος, βέβαια, για να απαντήσουμε και στον κύριο Χατζηδάκη, δεν είναι η αναρωτική, δεν είναι γιατί η γυναίκα έμεινε έγκυος. Δεν είναι γιατί ο εργαζόμενος διεκδίκησε τα αυτονόητα, τα δικαιώματά του. Ο λόγος μπορεί να είναι μη παραγωγικός, εργαζόμενος, ναι. Δεν έχει καλή συνεργασία με τους συναδέλφους του. Αυτοί είναι οι λόγοι που επικαλούνται οι εργοδότες, προκειμένου να απαλλαγούν από τις φωνές, από τους συναδέλφους που υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους. Και αν το δικαστήριο βγάλει και την απόλυση παράνομη, παίρνεις και 3 μηνιάτικα. Κοιτάξτε, είναι αποκαλυπτικό τώρα, γιατί εμείς καταγγείλαμε και στις επιθεωρήσεις εργασίας και στο Υπουργείο και ζητάμε να γίνουν έλεγχοι, να πάρθουν μέτρα κτλ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας λένε οι επιθεωρητές εργασίας.
που σε αυτή την αυτονόητη καταγγελία, δηλαδή ότι ένας εργαζόμενος απολύθηκε ενώ ήταν θετικό κρούσμα και η εργοδοσία του κάνει, το βάρος της απόδειξης πέφτει στον εργαζόμενο. Δηλαδή ο εργαζόμενος και ο συγκεκριμένος συνάδελφος είναι εργαζόμενος των 280 ευρώ το μήνα, τετράωρος. Τι του λένε, ότι για να βρεις το δίκαιο σου πρέπει να κάνεις αγωγή, να πας στα δικαστήρια με ό,τι αυτό συνεπάει, γιατί οικονομικά, το χρόνο, την ψυχική πίεση και την ψυχολογική πίεση κτλ. Και το να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας πέφτει σε σένα το βάρος. Μάλιστα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η κατάσταση, αλλά σε αυτή την κατάσταση που και με καταγγελίες και με παρεμβάσεις εμείς αποκαλύπτουμε, υπάρχει και το αισιόδοξο, κύριε Βούλγαρη, ότι υπάρχουν εργαζόμενοι, ειδικά τους τελευταίους μήνες, που σήκωσαν κεφάλι, σήκωσαν το ανάστημά τους, βγήκαν στους δρόμους, οργανώθηκαν στα σωματεία τους και μπορεί ο νόμος του κυρίου Χατζηδάκη να πέρασε το νομοσχέδιο έκτρωμα. Εμείς όμως λέμε αποτελεί εγγύηση και παρακαταθήκη όλη αυτή η προσπάθεια με τις κινητοποιήσεις της απεργίας του προηγούμενου διαστήματος. Αυτός ο νόμος και αυτοί που ετοιμάζονται, γιατί βλέπετε ότι ετοιμάζουν και άλλοι και για το ασφαλιστικό και... Να μείνουν στα χαρτιά. Και θα μείνουν στα χαρτιά ως ο εργαζόμενος μαζί με το σωματείο του, μαζί με τους συναδέλφους του, μέσα σε κάθε χώρο οργανώνουν την πάλη τους, τον αγώνα τους απέναντι στην κυβέρνηση και εργοδοσία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Κογκάκη. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε, γιατί εδώ αυτά δεν θα έχουν σταματημό σε λίγο καιρό.